Κύριε Στολτίδη, εσείς το ποσοστό σταθερό, ακλόνητους τους σας βρίσκομαι όλα αυτά που συμβαίνουν. Νομίζουμε ότι λίγο βρισκόμαστε... πιο προς το κέντρο σας. Ναι. Ναι, νομίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια τάση συνεχούς ανόδου και αμφισβήτηση από ευρύτερα λαϊκά στρώματα, μιας πολιτικής που εκφράζεται και από τα τρία κόμματα, που μπορεί να βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, είτε η εκφυλιστική και η ιδεολογικοπολιτική, αλλά και οργανωτικός εκφυλισμός του ΣΥΡΙΖΑ, οι διαδικασίες αυτές ή το να διαλέξει το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση, το κόμμα που ψήφισε και τα τρία μνημόνια που ψηφίζει τους περισσότερους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια βολική αντιπολίτευση είτε αυτή είτε η άλλη. Αλλά δεν θα γίνει η χάρη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί οι αγώνες των εργαζομένων ανεβαίνουν, κατακριμνίζονται όλα αυτά τα κόμματα που ουσιαστικά ψήφισαν μαζί από εκείνου όλα αυτά που τσάκισαν τη ζωή τους. Είτε μιλάμε για το μισθό. Δεν έχετε βοήθεια από τα αριστερά, κύριε Στολτίδη. Εμείς συμμετέχουμε σε αυτή την πραγματική αντιπολίτευση, στους αγώνες που διεξάγουν οι εκπαιδευτικοί, οι υγειονομικοί, οι εργάτες για συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι, ενάντια σε μια πολιτική η οποία τους έχει τσακίσει το εισόδημα, τους έχει τσακίσει τη ζωή, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο και έχει ψηφιστεί και από τα τρία κόμματα που διαγωνίζονται τελικά όπως χρειάζεται και έχει ανάγκη το σύστημα. Πώς θα διαμορφωθούν αυτοί οι καινούργοι δύο πόλοι για να μπορούν να εναλλάσσονται στον αποσυνατολισμό, στα χτυπήματα τα επόμενα, στην επόμενη επίθεση που θα διεξάγει όποιος και να είναι, είτε θα είναι μόνος, είτε θα είναι με τη μορφή της συγκυβέρνησης. Δυναμώνει όμως ο λαός, σύσκεψη του πάμε πριν δύο μέρες, εκατοντάδες σωματεία, διαθέσεις ανεβασμένες, πλημμυρίζουν οι γενικές συνελεύσεις, ιδρύονται σωματεία κάθε μέρα, αντιπαράθεση με το σύνολο της εργοδοσίας σε όλους τους κλάδους, ανεβαίνουν οι αγωνιστικές διαθέσεις, ξεκινάει σε ένα καλό βαθμό η αντεπίθεση της εργατικής τάξης και βέβαια έχει να αντιμετωπίσει ακριβώς την κατάργηση στην πράξη όλων των νόμων που ψήφισαν όλοι μαζί και του διέλυσαν το μισθό, του ανοίξαν τον δρόμο για μαζικούς πληστηριασμούς, τον έβαλαν σε κίνδυνο με την εμπλοκή της χώρας μας σε όλους τους πολέμους των εμπριαλιστών για τη μοιρασιά της γης και όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, που τσακίζουν το βιωτικό του επίπεδο. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού δείχνει ότι τα έσοδα της κυβέρνησης είναι υπερβάλλοντα κατά 2 δισεκατομμύρια λόγω του αυξημένου ΦΠΑ, λόγω του πληθωρισμού. Η κυβέρνηση επιλέγει να τα δώσει στην χρηματοδότηση των δόσεων ενός χρέους για το οποίο δεν ευθύνεται ο λαός, όταν ένα δισεκατομμύριο είναι αρκετό για να προσληφθούν 50.000 υγειονομικοί, όλοι όσοι λείπουν σύμφωνα με τα συλλογικά τους όργανα, με αύξηση 20% στο μισθό του για όλους και το 13ο μισθό. Βέβαια, δεν μπορεί τα προηγούμενα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα ως προηγούμενες κυβερνήσεις να μιλάνε για λύσεις, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 37 δισεκατομμύρια μαξιλάρι στη Νέα Δημοκρατία για να το μοιράσει στα πυράχια στους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και το ΠΑΣΟΚ έκανε την αντίστοιχη χρηματοδότηση. Μόνο αυτό να πω, κυρία Σάπικα, ότι η Αγγλία, ένα από τα πρότυπα καπιταλιστικά μεγάλες οικονομίες, επανήλθανε ασθένειες οι οποίες είχαν εξαλειφθεί τα 200 τελευταία χρόνια στον πληθυσμό, ακριβώς γιατί μόνο όποιος έχει δυνατότητα να πληρώνει μπορεί να έχει περίθαλψη και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Με αυτή την έννοια, ο λαός μας πρέπει να παλέψει να μην έρθει μια τέτοια εξέλιξη για την οποία ούτως ή άλλως ο σχεδιασμός αφορά και τη χώρα μας.